Παρά τη μείωση του αριθμού των αλλοδαπών στην Ελλάδα παραμένει υψηλό σε επίπεδο Κρήτης. Σε 32.535 ανέρχονται οι νόμιμοι αλλοδαποί τρίτων χωρών με άδεια διαμονή σε ισχύ σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Υπάρχει μια πτωτική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει με την οικονομική κρίση. Όχι μόνο ότι υποβάλλονται λιγότερε αιτήσει, αλλά και πολλοί άνθρωποι με άδειε διαμονή φεύγουν. Δεν διαμένουν πλέον εδώ, αλλά απομακρύνονται. Υπάρχει βέβαια ένα στοιχείο που λέει ότι ε, πολλοί. ...υποβάλλουν ε, υποβάλουν αιτήσει για άδειε διαμονή έτσι ώστε να τι παραλάβουν και να φύγουν μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό είναι ένα μεγαλύτερο άγχο για τι υπηρεσίε να εξετάζει και το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 38% διαμένει στο Ηράκλειο, το 30% στα Χανιά, το 19% στο Ρέθυμνο και το 13% στο Λασίθι. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι η Αλβανία. Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Γεωργιανοί, ανάλογα γυναίκες και άντρες. Ε, υπάρχει ένα ποσοστό Πακιστανών και Μπαγκλετεσιανών, επίση και Σύριων. Ε, διαφοροποιείται αυτή η, η εθνικότητα και κατά νομό. Για παράδειγμα, έχουμε μεγάλο ποσοστό Ινδών υπήκων στη, στο Ρέθινο που δουλεύουν σε συγκεκριμένε εργοστασιακέ μονάδε. Μάλιστα, ενδιαφέρον προκαλεί ότι στο νησί εμφανίζονται 295 ελοδαποί επένδυτε ιδιοκτήτε ακινήτων, από του οποίου οι 177 διαμένουν στον νομό Χανίων. Ποσοστό που ξεπερνά το 60%. Υπάρχουν στοιχεία για το νομό ότι είναι περίπου 10.000 οι ενεργές άδειες διαμονής των ομοχανιών. Επίση Επίσης υπάρχει μεγάλο ποσοστό των επενδυτών στα χανιά. Υπάρχουν στο ειδικό πλαίσιο που επενδυτές και ιδιοκτήτες γης και κατοικίας που μπορούν να έρθουν να επενδύσουν και να λάβουν την άδεια διαμονής, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 50% του συνόλου του αριθμού στην Κρήτη το έχουν τα χανιά. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, με αφορμή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτη, παρουσία τη συντονίστρια Μαρία Κοζηράκη, με θέμα το νεοθεσμικό πλαίσιο για του αλλοδαπού, τη μετανάστευση και τι υποχρεώσει των υπηρεσιών της.